Καλησπέρα σας, μάθε πώς. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που είσαστε σήμερα κοντά μας. Πάμε λοιπόν να δούμε τους τρόπους επικοινωνίας για να συνεχίσετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Στο τηλέφωνο 210-4854-450, στο facebook layout.gr και στο ίντερνετ web tv παπάκι lay-out.gr. Όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς μπορεί το δέρμα μας να φαίνεται πιο υγιές, πιο λαμπερό και ειδικά τώρα που πλησιάζουν και γιορτές. Σήμερα λοιπόν θα μάθουμε πώς μπορεί το δέρμα μας να φαίνεται πιο ξεκούραστο. Θα γνωρίσουμε απλές και εύκολες τεχνικές αναζωογόνησης του προσώπου για τις άντρες, για τους άντρες και τις γυναίκες που αναζητούν τις κατάλληλες θεραπείες για ένα πρόσωπο αψεγάδιαστο και χωρίς ρητίδες. Έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας την κυρία Μαρία Παρασκευοπούλου, γιατρό στη δερματολογική κλινική του Γιώργου Παπαδόπουλου, για να μας εξηγήσει, πρέπει να τονίσουμε, για τις μη επεμβατικές θεραπείες που μπορεί να γίνουν μέσα σε μία επίσκεψη στο ιατρείο ενός δερματολόγου ή ενός πλαστικού χειρουργού. Καλησπέρα σας, κυρία Παρασκευοπούλου, και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε σήμερα κοντά μας. Καλησπέρα και από μένα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Πρώτο μοιρόν είναι τα Χριστούγεννα, κυρία Παρασκευοπούλου. Και οι περισσότεροι θέλουν να ξεχωρίζουν. Πείτε μας λοιπόν, πώς μπορούμε να διατηρήσουμε ένα νεανικό και λαμπερό πρόσωπο. Είναι μερικές απλές αλλαγές που μπορούμε να κάνουμε στην καθημερινή μας ζωή και να βοηθήσουμε πολύ την όψη της επιδερμίδας μας. Κάποιες από αυτές είναι η χρήση μιας καλής συνδετικής κρέμας προσώπου, η λήψη άφθονης ποσότητας νερού, η καλή διατροφή και η άσκηση. Αντίθετα, υπάρχουν παράγοντες που επιβαρύνουν πολύ την επιδερμίδα μας, όπως είναι το κάπνισμα, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο, το στρες και η έλλειψη ύπνου. Τι μπορώ να κάνω όμως για να μειώσω τις ρητίδες του προσώπου μου, τι συμβουλεύετε εσείς? Υπάρχουν θεραπείες που ενδείκνυνται κυρίως για τους ασθενείς οι οποίοι δεν θέλουν να περάσουν την πόρτα του χειρουργείου. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις μεσοθεραπείες προσώπου, για τη θεραπεία με μπότοξ και για θεραπεία με υαλουρονικό οξύ. Τι είναι το μπότοξ, πείτε μας, γιατί παρά την οικονομική κρίση, τόσο το μπότοξ όσο και το υαλουρονικό οξύ είναι θεραπείες που από ό,τι φαίνεται τις επιλέγουν οι περισσότεροι γυναίκες και οι άνδρες στη χώρα μας. Το μπότοξ ουσιαστικά είναι εμπορική ονομασία μιας ουσίας της βοτουλινικής τοξίνης. Πρόκειται για μια νευροπρωτεΐνη που η δράση της έγκυται στο ότι νεκρώνει παροδικά τους μύες, μάλλον προκαλεί παροδική παράλυση στους μύες στα σημεία και μόνο που εγχύεται. Πολλοί ασθενείς, ακούγοντας αυτό, τρομάζουν μήπως κάνουν κάποια βλάβη στον οργανισμό τους. Αυτό όμως δεν ισχύει, καθώς η ουσία αυτή δεν επηρεάζει τις μυϊκές ίνες, παρά μόνο εμποδίζει τη μεταφορά του σήματος από το νεύρο στο μυ. Οι ρητίδες οι οποίες ενδείκνυνται για αυτή τη θεραπεία, όπως βλέπουμε και στην εικόνα, είναι οι ρητίδες ανάμεσα στα φρύδια μας, στο μεσόφριο, είναι οι ρητίδες στο κούτελο, καθώς επίσης και γύρω από τα μάτια μας, γνωστές σε πολλούς σαν πόδι της Χίνας. Πολύ ωραία. Και πόσο συχνά μπορώ να κάνω και για πόσα χρόνια μπορώ να κάνω μπότοξ, μπορεί κάποιος να κάνει μπότοξ? Αρχικά να αναφέρουμε ότι τα αποτελέσματα της θεραπείας δεν εμφανίζονται άμεσα, αλλά χρειάζονται 4-8 μέρες για να εμφανιστεί το αποτέλεσμα και φτάνει στο μέγιστο αποτέλεσμα σε 15 μέρες. Τα αποτελέσματα μπορούν να διαρκέσουν μέχρι και 6 μήνες, το οποίο όμως εξαρτάται τόσο από την ισχύ του μη που θέλουμε να αδρανοποιήσουμε, όσο επίσης και από την ποσότητα του φαρμάκου που εγχύουμε. Από ποια ηλικία είναι καλό να ξεκινήσει κάποιος να κάνει μπότοξ και τι επιπλοκές μπορεί να έχει? Η επιλογή της θεραπείας δεν γίνεται με ηλικιακά κριτήρια. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι ρητίδες που υπάρχουν στο πρόσωπο του ανθρώπου. Υπάρχουν άτομα τα οποία εμφανίζουν ρητίδες από νεαρή ηλικία, δηλαδή περίπου 30 ετών, ενώ άλλοι το χρειάζονται πολύ αργότερα. Να απαντήσω εντωμεταξύ και στην ερώτησή σας που μου κάνετε πριν όσον αφορά το πόσες φορές μπορεί να κάνει κάποιος τη ζωή του μπότοξ. Γιατί αυτό είναι μια συχνή απορία που έχουν οι ασθενείς στο ιατρείο. Ακριβώς, μπορώ να κάνω από την ηλικία που θα το ξεκινήσω μέχρι πόσα χρόνια μπορεί κάποιος να κάνει μπότοξ? Η θεραπεία θα επαναλαμβάνεται κάθε 6 μήνες χωρίς να έχουμε περιορισμό στο πόσες φορές. Αυτό όμως που πρέπει να είναι ενημερωμένος ασθενής είναι ότι από κάποια στιγμή και μετά μπορεί το αποτέλεσμα να μην είναι τόσο εμφανές, καθώς ο οργανισμός συνηθίζει τη δράση της ουσίας και τότε θα πρέπει να καταφύγει σε εναλλακτικές θεραπείες. Πολύ ωραία. Μία από τις πλέον όμως μοντέρνες, αποτελεσματικές και ασφαλείς θεραπείες είναι η εξάλληψη των ρητίδων του προσώπου με τη χρήση ενός φαρμάκου που λέγεται υαλουρονικό οξύ, όπως είπαμε και προηγουμένως. Τι ακριβώς είναι, εξηγήστε μας κι εσείς. Αρχικά να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι το υαλουρονικό οξύ δεν είναι ακριβώς φάρμακο. Είναι μια ουσία που υπάρχει έτσι κι αλλιώς στον οργανισμό μας. Αποτελεί δομικό συστατικό της βασικής στιβάδας της επιδερμίδας μας, του χωρίου.
Mm-hmm. Παράγεται από τους σινοβλάστες και βοηθάει στο να έχουμε πολύ βαθιά ενυδάτωση στο δέρμα μας. Και αυτό γίνεται γιατί το υαλουρονικό οξύ έχει την ικανότητα να δεσμεύει πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες νερού. Mm-hmm. Όσο περνάει η ηλικία όμως, οι σινοβλάστες εκφυλίζονται και έτσι η παραγωγή υαλουρονικού οξέως μειώνεται. Το αποτέλεσμα είναι προφανές και είναι μια πιο αφυδατωμένη και εύθραστη επιδερμίδα με την τάση να κάνει ρητίδες. Εδώ ερχόμαστε εμείς με τη θεραπεία του υαλουρονικού οξέως να δώσουμε πλέον υδάτωση επιπλέον στην επιδερμίδα μας και να γεμίσουμε τις βαθιές ρητίδες. Πολύ ωραία. Ποια είναι η διαδικασία εφαρμογής? Πονάει γενικά για κάποιον που θέλει να ξεκινήσει? Αυτή είναι η πιο συχνή απορία που έχει ο κόσμος και η απάντηση είναι όχι. Είναι μια ανώδυνη διαδικασία, καθώς στα σημεία όπου θα γίνει η έγχυση του υαλουρονικού οξέως τοποθετούμε πρώτα μια αναισθητική κρέμα. Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε το σκεύασμα έτοιμου υαλουρονικού οξέως, το οποίο είναι σε μορφή gel, είναι διάφανο και άοσμο και γεμίζουμε τις ρητίδες που θέλουμε να κρύψουμε. Και πόσο χρόνο διαρκεί η διαδικασία, γιατί μας είπατε για το Botox σπίτι μας και για το υαλουρονικό και τι πρέπει να κάνει κάποιος μετά την εφαρμογή? Να πούμε ότι η διαδικασία είναι πολύ εύκολη. Από τη στιγμή που θα έρθει ο ασθενής στο ιατρείο, μέσα σε 30 με 40 λεπτά έχει ολοκληρώσει, υπολογίζοντας μέσα σε αυτό και το διάστημα που θέλουμε για να δράσει η αναισθητική κρέμα. Στη συνέχεια, το αποτέλεσμα γίνεται άμεσα ορατό. Mm-hmm. Δηλαδή κάποιος φεύγει και φαίνεται η διαφορά. Εμφανές το αποτέλεσμα από την αρχή. Το μόνο που πρέπει να έχει υπόψη του ο ασθενής είναι ότι μπορεί να εμφανίσει παροδικά κάποιες εκχυμώσεις, δηλαδή μελανιές στο σημείο ή ένα ελαφρύ είδημα. Για το λόγο αυτό χορηγούμε πάντα πάγο για διάστημα 1 με 2 ώρες μετά τη θεραπεία, οπότε και τα συμπτώματα υποχωρούν. Το υαλουρονικό οξύ μπορεί να έχει κάποιες παρενέργειες? Οι παρενέργειες από τη θεραπεία είναι πολύ σπάνιες και είναι αμελητές. Είναι κυρίως αυτές που αναφέραμε πριν. Να σας διακόψω λίγο. Βλέπουμε και εδώ, είδαμε πριν τον κύριο Παπαδόπουλο που εφαρμόζει το υαλουρονικό οξύ. Βλέπουμε πώς γίνεται. Και μπορούμε εδώ να αναφέρουμε ποιες είναι οι ρητίδες για τις οποίες ενδείκνει mm-hmm. τη θεραπεία με υαλουρονικό οξύ. Το κάνουμε στις ειρηνοπαριακές άβλακες και εννοούμε τις βαθιές ρητίδες που σχηματίζονται ανάμεσα στη μύτη μας και στο στόμα, mm-hmm. καθώς και στο μεσόφριο. Τελευταία χρησιμοποιείται όμως πολύ συχνά. Και το υαλουρονικό οξύ σαν συμπλήρωμα στα χείλη για να αυξήσουμε τον όγκο τους. Mm-hmm. Και έχει κάποιες παρενέργειες? Όχι, οι παρενέργειες είναι τοπικές και είναι αμελητές. Είναι αυτό που είπαμε, η ερυθρότητα, το είδημα και ίσως κάποια μελανιά άμα πετύχουμε κάποιο αγγείο. Όλα αυτά όμως υποχωρούν σε διάστημα 24 το πολύ 48 ώρων. Πολύ ωραία. Τον τελευταίο καιρό, κυρία Παρασκευοπούλου, κερδίζει όλο και περισσότερο την εμπιστοσύνη και των ανδρών και των γυναικών που ενδιαφέρονται για την εμφάνισή τους, εκτός από το Botox και το υαλουρονικό που μας αναφέρατε, αλλά και η μεσοθεραπεία, η οποία μπορεί να αποτελέσει ένα καλό όπλο είτε για την πρόληψη των ρητίδων σε νεαρές ηλικίες, είτε για την καταπολέμηση και τη σφυγηρότητα του δέρματος σε μεγαλύτερες ηλικίες. Πείτε μας λοιπόν, τι είναι η μεσοθεραπεία και σε ποιες ηλικίες εφαρμόζεται? Πολύ σωστά. Η μεσοθεραπεία είναι ακόμα μια ενέσιμη θεραπεία, η οποία παίρνει την ονομασία της επειδή δρά κατευθείαν στο χώριο, δηλαδή την ενδιάμεση στιβάδα της επιδερμίδας. Mm-hmm. Όπως είπαμε και πριν, η παραγωγή του υαλουρονικού οξέως, όπως επίσης και του κολαγόνου και της ελαστίνης, που είναι οι ουσίες που οφείλονται για την καλή όψη της επιδερμίδας μας, μειώνεται η παραγωγή τους καθώς μεγαλώνουμε. Τότε λοιπόν είναι που χρειάζεται και η μεσοθεραπεία. Εμείς ερχόμαστε και βοηθάμε την ανάπλαση του δέρματος, εγχύοντας ακριβώς στο χώριο ένα μείγμα από υαλουρονικό οξύ, βιταμίνες, ένζυμα, αντιοξυδετικές ουσίες και αμινοξέα, τα οποία ενεργοποιούν τη διαδικασία της ανανέωσης και της ανάπλασης της επιδερμίδας. Πολύ ωραία όλα αυτά που μας λέτε. Αυτός όμως ο ενέσιμος τρόπος εφαρμογής υλικών στο δέρμα αφήνει κάποια σημάδια μετά? Κάθε ενέσιμη θεραπεία μπορεί να αφήσει κάποια σημάδια, παροδικά πάντα, τα οποία στη μεσοθεραπεία είναι ότι έχει μια ήπια κοκκινίλα στα σημεία που γίνανε οι ενέσεις, καθώς επίσης και ένα ελαφρύ πρίξιματάκι, το οποίο όμως έχει απορροφηθεί μέσα στις επόμενες ώρες. Αυτό σε πόσο καιρό φεύγουν, δηλαδή μέσα σε λίγες ώρες έχουν υποχωρήσει αυτά τα σημάδια? Μέσα σε λίγες ώρες ο ασθενής μπορεί να συνεχίσει τις καθημερινές του δραστηριότητες χωρίς κανείς να καταλάβει ότι έκανε τη θεραπεία. Νομίζω αυτό είναι που θέλουν οι περισσότεροι. Πότε βλέπεις αποτελέσματα από την εφαρμογή? Γιατί μας είπατε ότι στο Botox θα βλέπεις μετά από 15 μέρες, στο υαλουρονικό είναι άμεσα, στη μεσοθεραπεία. Πόσο διαρκούν αυτά τα αποτελέσματα? Ακριβώς. Λοιπόν, η μεσοθεραπεία θα πρέπει εδώ να πούμε ότι δεν είναι μία μεμονωμένη θεραπεία, είναι ένας κύκλος θεραπείας.
Στην αρχή ξεκινάμε λίγο πιο επιθετικά, όπου οι θεραπείες γίνονται ανά 15 μέρες και διαρκεί για 3 μήνες, οπότε και έχουμε φτάσει στο βέλτιστο αποτέλεσμα. Mm-hmm. Βέβαια, να τονίσουμε, γιατί αυτό ενδιαφέρει πολλούς, ειδικά τώρα που μας ενδιαφέρει να είμαστε για τις γιορτές. Για τις γιορτές, χαιρομπερές. Τα αποτελέσματα φαίνονται από την πρώτη κιόλας συνεδρία, mm-hmm. όπου ο ασθενής θα δει το πρόσωπό του να είναι πιο λαμπερό, πιο νεανικό και να φαίνεται πιο ξεκούραστο. Mm-hmm. Στη συνέχεια, για το πόσο θα κρατήσουν τα αποτελέσματα, ο ασθενής θα μπει σε μια θεραπεία συντήρησης, όπου το μεσοδιάστημα ανάμεσα στις δύο θεραπείες κυμαίνεται από 3 έως 6 μήνες, ανάλογα με το τύπο της επιδερμίδας. Μας είπατε για τις ενέσιμες αυτές θεραπείες. Υπάρχουν όμως και διάφορες κρέμες που περιέχουν μέσα υαλουρονικό οξύ, τα συμπληρώματα διατροφής που κυκλοφορούν. Είναι το ίδιο, τι συμβουλεύετε εσείς κάποιον? Αυτή είναι μια συχνή ερώτηση και μάλιστα ο κόσμος προβληματίζεται, γιατί να μπω στη διαδικασία να κάνω μια ενέσιμη και πιθανόν φοβούνται επώδυνη θεραπεία τη στιγμή που έχω τη δυνατότητα να κάνω κάτι τελείως εξωτερικά. Mm-hmm. Όμως η αλήθεια είναι δυστυχώς ότι επειδή τα μόρια αυτά, το υαλουρονικό οξύ και το κολαγόνο και όλα αυτά είναι μόρια μεγάλου μοριακού βάρους, είναι πολύ δύσκολο να απορροφηθούν από την επιδερμίδα μας και να φτάσουν στην ενδιάμεση στη βάδο όπου και πρέπει να δράσουν. Οπότε η βοήθεια από μια κρέμα θα είναι πολύ μικρή. Ταυτόχρονα ακούμε για πολλά συμπληρώματα διατροφής, το πόσιμο κολαγόνο που έχουν κυκλοφορήσει πολύ τελευταία. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι γίνεται σε κάποιο βαθμό απορρόφηση, όμως και πάλι η μεγαλύτερη ποσότητα που περιέχουν δυστυχώς καταστρέφεται από τα οξέα του στομάχου πριν προλάβουν να φτάσουν στο στόχο τους. Πολύ ωραία. Για το κρίσιμο έτσι, για τις πιο μικρές ηλικίες που μας παρακολουθούν, γιατί και αυτοί θέλουν να δείχνουν πιο λαμπεροί στις γιορτές, τι θα τους συμβουλεύατε για μια ανανέωση της επιδερμίδας του προσώπου τους? Η πιο απλή θεραπεία που μπορεί να κάνει κάποιος και είναι η ιδανική λύση για αυτές τις ηλικίες είναι ένας βαθύς καθαρισμός προσώπου. Mm-hmm. Στην περίπτωση αυτή, ο ασθενής θα έρθει στο ιατρείο και αφού κάτσει για λίγη ώρα στον ατμό ώστε να έχουμε διαστολή των πόρων, αφαιρείται με ειδικό τρόπο το σμίγμα. Έτσι το δέρμα γίνεται κατευθείαν πιο λίο, πιο λαμπερό και φεύγουν τα μαύρα στίγματα. Μπορούμε να ενισχύσουμε λίγο τη θεραπεία αυτή, κάνοντας και δερμοαπόξηση με κρυστάλλους, οπότε και με την εφαρμογή πίεσης έχουμε ουσιαστικά αυξάνουμε την κυκλοφορία στα σημεία αυτά και ενεργοποιούμε το κολαγόνο. Οπότε με τον τρόπο αυτό... Ναι, συγγνώμη, πείτε μας. Ήθελα να πω ότι έχουμε μία ανέμακτη ουσιαστικά ανανέωση της επιδερμίδας, καθώς φεύγει η επιφανειακή στιβάδα και μαζί με αυτήν φεύγουν τα στίγματα, οι λεπτές ρητίδες και όλα τα σημάδια που θέλει να ξεπορτωθεί ουσιαστικά από το πρόσωπό του ένα νεαρό άτομο. Μπορεί όμως αυτό να εφαρμοστεί και σε πιο μεγάλες ηλικίες η μέθοδος που μας αναφέρατε, έτσι δεν είναι? Φυσικά είναι μια πολύ απλή μέθοδος, το χρησιμοποιούν σε όλες τις ηλικίες. Απλά συνήθως σε πιο μεγάλες ηλικίες το κάνουμε συνδυαστικά και με κάποιες από τις θεραπείες που αναφέραμε προηγουμένως. Πολύ ωραία. Μπορεί κάποιος να ενημερωθεί για τις θεραπείες και τις υπηρεσίες που προσφέρετε στο www.skindoctor.gr. Βλέπουμε τώρα και το site της σελίδας, η Δερματολογική Κλινική του Γιώργου Παπαδόπουλου. Ακριβώς, και από εκεί και πέρα για οποιαδήποτε απορία ή περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις θεραπείες, είμαστε πάντα στη διάθεσή τους στο τηλέφωνο 210-8647-786. Ωραία. Κυρία Παρασκευοπούλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Εγώ σας ευχαριστώ ακόμα μια φορά για την πρόσκληση. Ελπίζω οι συμβουλές μας να ήταν χρήσιμες για όσους μας βλέπουν και να χαρίσουν στον εαυτό τους ένα δώρο τώρα λίγο πριν τις γιορτές. Ακριβώς. Οι συμβουλές σας ήταν πολύτιμες. Και πρέπει βέβαια, κυρία Παρασκευοπούλου, να τονίσουμε ότι και οι θεραπείες αυτές γίνονται γρήγορα και ανώδυνα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ο ασθενής δεν μπαίνει στο χειρουργείο. Μπορεί να γυρίσει άμεσα στις καθημερινές του δραστηριότητες, χωρίς κανείς να καταλάβει ότι έκανε κάτι παρεμβατικό στον εαυτό του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Παρασκευοπούλου. Καλές γιορτές. Είδαμε λοιπόν ότι αυτές οι θεραπείες που είναι και το πιο σημαντικό γίνονται γρήγορα στο ιατρείο ενός δερματολόγου, ενός πλαστικού χειρουργού και την ίδια μέρα μπορεί κάποιος να γυρίσει στις δουλειές του, στις δραστηριότητές του. Μέσα σε λίγα μόνο λεπτά, από μία ώρα, αποκτάμε μία πιο νεανική εμφάνιση, χωρίς ουλές στο πρόσωπό μας, χωρίς σημάδια και χωρίς να έχει καταλάβει κάποιος ότι έχουμε κάνει κάποια επέμβαση.
Μπορείτε λοιπόν και εσείς να επισκεφτείτε και να ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες τους. Μην ξεχνάτε ότι η απόφαση είναι ένα καθαρά προσωπική και ότι σίγουρα μία βελτιωμένη εμφάνιση μπορεί να τονώσει και την αυτοπεποίθηση και να σας προσφέρει και μία ικανοποίηση τώρα που πλησιάζουν οι γιορτές. Πάμε να δούμε και για τελευταία φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Στο τηλέφωνο 210-4854-450, στο facebook layout.gr και στο ίντερνετ webtv.papaki.ray.messeapavlout.gr. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα καλό απόγευμα και καλή συνέχεια.